Μια νέα συναρπαστική συλλογή έργων εγκαινιάστηκε στην αποθήκη Ένα στο Λιμάνι, στους χώρους του Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης. Έχει να κάνει με τους τομείς τους οποίους σήμερα παραβιάζονται κατάφορα τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχουν να κάνουν με την ελευθερία έκφρασης, την ελευθερία κίνησης και μεταφοράς, τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι καταπιέζονται στην καθημερινότητά τους σε επαγγελματικούς εργασιακούς χώρους, την κατάσταση που επικρατεί στον χώρο και τον πολιτικό και τον οικονομικό σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη σχέση τους με τη δικαιοσύνη. Αυτή η έκθεση είναι η δεύτερη που κάνουμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κάναμε την πρώτη στο Athens School of Fine Arts με το John Jay College of Criminal Justice της Νέας Υόρκης γιατί το κράτος δικαίου και το human rights. Και μου ζητήσαν να τη φέρω και εδώ. Εμείς δουλέψαμε με τον κύριο Σαββόπουλο που είναι από τη Θεσσαλονίκη, προφέσορα στο Θεσσαλονίκη School of Fine Arts. Και διαλέξαμε καλλιτέχνες και από εδώ, αλλά και από την Αμερική και από άλλα κράτη της Ευρώπης. Να τους φέρουμε γιατί το θέμα τους είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όλοι οι καλλιτέχνες, Έλληνες και ξένοι, ορμωμένοι από διαφορετικές γενιές, καταθέτουν τον καλλιτεχνικό τους λόγο ως προς τα σύνορα αυτό που μας ενώνουν και εκείνο που μας χωρίζουν. Νομίζω ότι και η έκθεση αυτή και αλλά και αυτές που θα συνεχίσουν είναι πολύ σημαντικές, ακριβώς γιατί το θέμα είναι ένα θέμα που μπορούμε να πούμε ότι είναι ιδιαίτερα επίκαιρο και σήμερα. Μια έκθεση επάνω στο πεδίο που αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα. Φυσικά αυτό τροποποιήθηκε στην πορεία και καταλήξαμε μέσα από μια συζήτηση ότι θα ήταν προτιμότερο να επισημάνουμε το δικαίωμα να είσαι άνθρωπος σήμερα. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει, κατά τη γνώμη μας, ότι ο δυτικός πολιτισμός έχει αφήσει πίσω του τις αξίες του διαφωτισμού, έχει αφήσει δηλαδή τις στοιχειώδεις του κατακτήσεις του να είναι, να σκέφτεται και να λειτουργεί ως άνθρωπος και αρχίζει να συμπεριφέρεται πολύ διαφορετικά. Η έκθεση αποτελεί σύμπραξη του Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, του Ινστιτούτου Γκέτε και της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.